Έντονα προβλήματα δημιούργησε η νεροποντή που έπεσε στη Δημοτική Ενότητα Φερών. Δρόμοι πλημμύρισαν, το γήπεδο και το κλειστό κολυμβητήριο της πόλης γέμισαν με νερό. Το ποτάμι που περνάει μέσα από τις σφαίρες δέχτηκε μεγάλες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν σπίτια για να πλημμυρίσουν. Μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο προκειμένου να παρέμβουν όπου χρειαστεί. Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Φερών Νίκος Γκότς, η ποσότητα του νερού ήταν τόσο μεγάλη με συνέπεια να πλημμυρίσουν ποτάμια και δρόμοι. Όπως βλέπετε, έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Εδώ και 2 ώρες περίπου βρέχει κατάπαυστα. Τα νερά που μας κατεβαίνουν από τον ορεινό μας όγκο είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Βλέπετε ότι έχουμε υποστεί αρκετές ζημιές στο γήπεδο των Φερών, το παλιό μας κλειστό γυμναστήριο, αλλά και η πόλη μέσα έχει υποστεί αρκετές ζημιές. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό με όλα τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας. Βρισκόμαστε σε επιφυλακή για να μην κινδυνεύσει καμιά ανθρώπινη ζωή και για να μην υποστούν οι περιουσίες των συμπολιτών μας ζημιές. Κάτοικοι των Φερών τόνισαν ότι έχουν αρκετά χρόνια να δουν τέτοια έντονη βροχόπτωση στην περιοχή τους. Πολύ νερό, τέτοιο νερό έχει να έρθει 12-13 χρόνια. Πολύ νερό. Από τοπικά νερά. Τοπικά, όλο τοπικά είναι. Αλλά είναι φοβερό νερό. Κινδυνεύουν εδώ σπίτια. Όχι, όχι. Μόνο χαβλές. Δεν κινδυνεύω σπίτια γιατί έχει βαθύνει το ρεύμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Παλιά γέμιζε μέχρι πάνω, εδώ πάνω γέμιζαν νερό αυτά όλα. Αλλά τώρα βάθει το ρεύμα και το παίρνει το νερό. Τώρα το πρόβλημα είναι με ένα γέφυρα. Αυτό να το δει η αρχή, να κάνουν δίπλα εδώ πέρα από μερικές σωλήνες να βάλουν για να το χωράει το νερό. Γιατί τώρα καλά, αν θα έρθει παραπάνω νερό, τι γίνεται. Πολύ, γιατί λίγο είναι. Λίγο. Πολλά χρόνια έχετε να δείτε τέτοιο νερό. Το 66 είχε πατήσει και τα σπίτια εκεί όλα. Τα έχει πατήσει. Από τότε δεν έχω δει. Υπάρχει φόβος εδώ τώρα. Τι φόβος να υπάρχει εκτός και τραυτόπουλο του σπίτι, αν. Δεν ξέρουμε. Στη Δημοτική Ενότητα Φερών βρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχης Εύρου Γεωργία Νικολάου και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης προκειμένου να δουν από κοντά το μέγεθος των ζημιών που προξένησε ισχυρή καταιγίδα. Από τα ξημερώματα στις 4 ώρες του πρωί είχαμε φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης στην πόλη του Δημοτήχου και το μεσημέρι σήμερα έχουμε στην Δημοτική Ενότητα των Φερών. Πράγματι είναι πρωτόγνωρα τα νερά τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό. Λίγες πριν μέρες στην Αλεξανδρούπολη, τώρα στο Δημότικο και στην Δημοτική Ενότητα Φερών. Δεν μπορούμε ακόμα να εκτιμήσουμε το μέγεθος των ζημιών. Από αύριο θα δούμε τι ακριβώς προβλήματα παρατηρούνται και στο Δημότικο και στις Φέρες. Όπως είπα και από την αρχή, πραγματικά πρωτόγνωρα τα φαινόμενα. Εδώ βρίσκονται όλοι για να αντιμετωπίσουν και τροχέα μας και υπηρεσίες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Ακόμη ένα περιστατικό, 10 μέρες μετά από την νεροποντή και τη θεομονία της Αλεξανδρούπολης, εδώ στις Σφαίρες και στην Τριανούπολη, ήρθα και βλέπω τα ρέματα να έχουν γεμίσει. Ευτυχώς, και το τονίζω για κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσουν, ευτυχώς καθαρά τα ρέματα από κάθε άποψη, με αποτέλεσμα οι ζημιές να είναι ελάχιστες κοντά στο νερό που έχει ρίξει. Πόσα χιλιοστά ακριβώς δεν μπορώ να πω, θα μας το πει αυτό η αρμόδια υπηρεσία. Πάντως σε μία ώρα έπεσε νερό όσο πέφτει σε 3 μήνες από ό,τι έχω αντιληφθεί και από ό,τι βλέπω και συγκρίνω από άλλες στεγνές εποχές.
Δεν έχουμε γεγονότα συγκεκριμένα ζημιών. Κάποια θερμοκήπια από ό,τι πληροφορούμε τώρα και θα κατευθούν προς εκεί πέρα. Πάντως ο δρόμος στο Μοναστηράκι έχει κλείσει, σχεδόν έχει κλείσει και μάλλον πρέπει να το κλείσει τώρα η αστυνομία. Βλέπω όμως ότι το φαινόμενο υποχωρεί. Εδώ ευτυχώς το ρέμα του Κοτζιά είναι τεράστιο σε βάθος και δεν εγκυμονεί κινδύνους. Από εκεί και πέρα δεν μας έχουν αναφερθεί ιδιαίτερες ζημιές σε σπίτια ή σε καταστήματα ή σε περιουσίες. Σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι το φαινόμενο υποχωρεί. Είμαστε εδώ όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου, η πολιτική προστασία του Δήμου, της Αντιπεριφέρειας, εδώ και η Αντιπεριφερειάρχης μαζί. Εάν συμβεί οτιδήποτε και χρειαστεί να επέμβουμε, αμέσως έχουμε τη δυνατότητα με μηχανήματα και με προσωπικό να το κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι βαίνουμε σε εκτόνωση.